Με σύνθημα «Έχεις φωνή, είμαστε δίπλα σου». Προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και εκπρόσωποι του Συμβουλευτικού Κέντρου Ηρακλείου μοίρασαν έντυπο υλικό στους πολίτες με στόχο την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίησή τους απέναντι στο διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών. Η βία σε βάρος των γυναικών είναι ένα φαινόμενο απαράδεκτο. Κάθε γυναίκα άμεσα πρέπει να καταγγέλνει αυτό που της συμβαίνει. Είμαστε εδώ για να την ακούσουμε. Έχει φωνή και είμαστε δίπλα της. Πρόκειται για μια οριζόντια δράση που διοργάνωσε σε όλη την Ελλάδα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας των Φύλων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών που τιμάται στις 25 Νοεμβρίου. Έχουν ιδρυθεί στις έδρες των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων σε όλη την επικράτεια γραφεία τα οποία είναι αρμόδια για την ενδοοικογενειακή βία και στις διευθύνσεις αστυνομίας των νομών της Κρήτης επίσης και όλων των νομών της Ελλάδας. Κάθε γυναίκα μπορεί να καταγγείλει ό,τι συμβαίνει. Είμαστε εκεί να την ακούσουμε. Είτε η βία είναι λεκτική, είτε ψυχολογική, είτε συναισθηματική, είτε οτιδήποτε κακοποίηση συμβαίνει σε βάρος της. Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη βία κατά των γυναικών είναι συγκλονιστικά. Σύμφωνα με αυτά, μία στις τέσσερις Ελληνίδες άνω των 15 ετών έχει βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή της. Μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία. Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού. Το 21,3% των Ελληνίδων βιώνουν περιστατικά σωματικής ή σεξουαλικής βίας, αλλά δεν το αναφέρουν. Ποσοστό που σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ισότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κατά 10 μονάδες πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Υπάρχει κατανόηση από την αστυνομία για την κακοποίηση? Και βέβαια υπάρχει. Και βέβαια υπάρχει και μπορεί να μιλήσει. Υπάρχει εχεμήθεια σε ό,τι θέλει να πει, σε αυτό που τη συμβαίνει για να λύσει ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίζει σε βάρος της. Θα συμβεί. Μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από το σύντροφό της. Μη μαδάς τη ζωή σου. Οι μαργαρίτες δεν έχουν φωνή. Εσύ όμως έχεις.